Μπορεί κανείς να φανταστεί τον πόνο που έχει νιώσει. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος στη θέση μου και να καταλάβει όλο αυτό που έχω βιώσει. Ακόμα και για μένα είναι δύσκολο. Δηλαδή, πολλές φορές στο σήμερα σκέφτομαι ότι έχω περάσει εγώ από όλο αυτό. Σαν ένα κακό όνειρο. Ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμα και εγώ δεν πιστεύω μερικές φορές αυτό που έχω βιώσει. Προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο πώς θα μπορούσε κάποιος να μπει στη θέση μου για λίγο, για να με ξεκουράσει από τον πόνο. Παρόλο που σε ακούω πάρα πολύ συχνά να μιλάς και να λες ότι κρατώ, βλέπω το ποτήρι μου στο γεμάτο, κρατώ την καλοσύνη των ανθρώπων. Και μοιάζει με σχήμα οξύμορο ένας άνθρωπος που έχει βιώσει το μίσος από την πλευρά ενός ανθρώπου τόσο έντονα, να μιλάει για την καλοσύνη των ανθρώπων. Εσύ αποφάσισες να κρατήσεις αυτό. Για να χρησιμοποιήσω λίγο και το βιβλίο σου που μιλάει για την αγάπη, πιστεύω ότι η αγάπη στη ζωή μας είναι επιλογή. Και εγώ σαν άνθρωπος είχα πάρα πολλές επιλογές. Μπορούσα να διαλέξω το μίσος, μπορούσα να διαλέξω το θυμό, μπορούσα να διαλέξω την αγάπη. Μπορούσα να μείνω στο μίσος ενός ανθρώπου ή να παραδειγματιστώ από την αγάπη των πολλών ανθρώπων. Πράγματι. Και εγώ επέλεξα το δεύτερο. Τι κουβαλάς ακόμα μαζί σου και τι έχει αλλάξει? Κουβαλάω τις αξίες μου. Η βάση δηλαδή είναι η ίδια, η βάση του χαρακτήρα μου, η αντοχή μου, η επιμονή μου, όλα αυτά τα κουβαλάω από πριν, δεν συνέβησαν ξαφνικά μετά την επίθεση. Μετά την επίθεση έχουν αλλάξει πράγματα όσον αφορά την αντίληψη που έχω στις σχέσεις των ανθρώπων, στις αξίες της ζωής, τέτοια πράγματα. Γίνεται να συγχωρέσει κάποιος έναν άνθρωπο που φέρεται με αυτόν τον τρόπο και σου προκαλεί αυτόν τον πόνο? Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η συγχώρεση θεωρώ εγώ ότι δεν έχει να κάνει με τον άλλον, έχει να κάνει με εμάς. Άσχετα με το αν αξίζει ο άλλος τη συγχώρεση ή αν αξίζει να πάθει το ίδιο, δεν μιλάω γι' αυτό. Σωστό. Μιλάω για το πού θα μας πάει εμάς το αν δεν συγχωρήσουμε αυτό που μας έχει κάνει. Δηλαδή, μόνο νομίζω να μας βαρύνει και να μας αποσπάσει από το στόχο μας. Γιατί στο τέλος, συγχωρώ σημαίνει γαλινεύω, κάνω χάρη σε μένα, τελικά και όχι σε εκείνον. Πραγματικά το βλέπω έτσι. Ναι. Αξιοποιήσεις την αγάπη του κόσμου για να οικοδομήσεις ξανά τον εαυτό σου, που σημαίνει ότι μέσα σου κουβαλάς λιγάκι από τον καθένα μας. Πώς είναι να σε υποστηρίζεις μια ολόκληρη χώρα? Κυριολεκτικά όμως. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει, σε αναγνωρίζουν προφανώς στον δρόμο περισσότεροι. Πώς είναι? Είναι πολύ συγκινητικό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν περίμενα ποτέ θα συμβεί αυτό, έτσι. Δεν είχα ιδέα του τι θα συνέβαινε. Δεν μπορούσα καν να διανοηθώ ότι κάποιος μπορεί να αφιερώσει 5 δευτερόλεπτα για να μου στείλει ένα μήνυμα συμπαράστασης ή ότι κάποιος θα προσευχηθεί για μένα. Ή ότι οι οικογένειες ολόκληρες θα πάνε στην εκκλησία και θα ανάψουν ένα κεράκι για μένα και όλα αυτά μου τα έχουν πει. Πριν την επίθεση δεν μπορούσα καν να το φανταστώ αυτό ότι μπορεί να συμβεί. Και το έχω εισπράξει τόσο δυνατά αυτό, που προσπαθώ, ξέρεις, να το ρουφήξω, να πάρω μαθήματα από αυτό και να το χρησιμοποιήσω κι εγώ και να το μεταλαμπαδεύσω με όποιο τρόπο μπορώ.